Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες αρχίζει και ανεβαίνει το ενδιαφέρον και όσο περνάνε και οι επόμενες θα υπάρξει και πόλωση και περισσότερη. Νομίζω ότι τα διλήμματα των εκλογών, των ευρωεκλογών είναι τα εξής. Όποιος δεν θέλει να υπάρξει συγκάλυψη των τεμπών δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όποιος θέλει να μπει φρένο στην ακρίβεια δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Διότι ο Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν μειώνει το ΦΠΑ γιατί δεν το αντέχει η οικονομία και την ίδια στιγμή κρατάει 2 δις αδιανέμητο υπερπλεώνασμα. Αδιανέμητο υπερπλεώνασμα. Φαντάζεσαι να κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και να μην διένυμε προς τους συνταξιούχους ή τους χαμηλόμισθους ή τους έχοντες ανάγκη το υπερπλεώνασμα αυτό? Εμείς το κάναμε εντός μνημονίων. Εδώ είμαστε εκτός και αυτός το πάει στην άκρη για απευθείας αναθέσεις. Όποιος δεν θέλει να πληρώνουμε μισό ευρώ περισσότερο τη βενζίνη στην Ελλάδα από ό,τι στην Κύπρο δεν ψηφίζει Μητσοτάκη, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ και Στέφανο Κασελάκη. Όποιος δεν θέλει να τον κυβερνάει ένα κόμμα που χρωστάει μισό δις ευρώ και δεν ξέρουμε πώς πληρώνει τον επικοινωνιολόγο του, τον κύριο Γκρίνμπεργκ, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που δεν χρωστάει δραχμή. Όποιος δεν θέλει τον Άδωνη Υπουργό Υγείας να ξαναρχίζει το θεάρεστο έργο του, να κλείνει νοσοκομεία, να βάζει απογευματινά χειρουργία με πληρωμή, να ιδιωτικοποιεί ακόμα και το αίμα, αλλά αναγνωρίζει το έργο που κάναμε και εγώ προσωπικά όταν ήταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Με λίγα λόγια, πρέπει η Νέα Δημοκρατία των απευθείας αναθέσεων, των συγκαλύψεων, του ανύπαρκτου κράτους δικαίου, της θέσης 107 στα ΜΜΕ στην παγκόσμια κατάταξη, με την τεράστια ακρίβεια και πληθωρισμό τροφίμων, με την πιο ακριβή κινητή τηλεφωνία σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να φάει ένα μεγάλο σκαμπύλι σε αυτές τις εκλογές. Ένα μεγάλο χαστούκι αποδοκιμασίας από τη λαϊκή ψήφο, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα μας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης μας μετέφερε μια εικόνα ότι η ακρίβεια μειώνεται, η ανεργία μειώνεται, υπάρχουν επενδύσεις, ότι την ίδια στιγμή η οικονομία κινείται καλύτερα με βάση κάποια στοιχεία που το οργάνε. Είναι λοιπόν, λάθος. Και έριξε και το και τον κύριο Κασελάκη ότι δεν παρουσιάζει τα στοιχεία του Ποθενέσου. Βέβαια, ό,τι και τους ρωτάμε, η απάντηση είναι το Ποθενέσου του Κασελάκη. Αύριο το πρωί λοιπόν στη Θεσσαλονίκη ο Στέφανος θα ανακοινώσει ακριβώς το Ποθενέσου τους και πού βρήκε τα λεφτά και όλα φορολογημένα και όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκεί που μεγάλωσε και δούλεψε. Καλό θα ήταν εκεί την ευκαιρία να μας πει και ο κύριος Μητσοτάκης, όχι αν έχει 42 ακίνητα, αλλά πώς τα απέκτησε. Με το μισθό του βουλευτή αποκλείεται. Τώρα για τα υπόλοιπα. Είμαστε η τελευταία χώρα σε ιδιωτικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Πού την είδε την πρωτιά? Πάρα πολύ χαμηλά. Είμαστε που δεν μας αναβαθμίζει τώρα ο τελευταίος οίκος, γιατί συνεχίζουμε να έχουμε ψηλό δημόσιο χρέος και γιατί η ανάπτυξη δεν φτάνει στους πολίτες. Τρίτον, η ακρίβεια μειώνεται. Δεν πρέπει να πηγαίνει σε σούπερ μάρκετ ο κύριος Μητσοτάκης. Άλλωστε, είχε το απίθμενο θράσος να μας πει από το βήμα της Βουλής ότι τα 400 γραμμάρια φέτα, ούτε καν μισό κιλό, κάνουν 6,28 ευρώ. Και το πέρασε βέβαια σαν να είναι το κιλό. Φαντάζεστε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ ή σε λαϊκή, δεν έχει δει ποτέ τι πληρώνει ένα μικρομεσαίο ή ένα φτωχό νοικοκυριό προκειμένου να βγάλει το μήνα. Όχι, δεν έχουμε ανάπτυξη που διαχέεται, έχουμε τεράστια υπερκέρδη σε 2 δηληστήρια. 7 εταιρείες εμπορίας καυσίμων, σε 10 σούπερ μάρκετ και σε 7 εταιρείες ενέργειας. Εκεί έχουμε τεράστια συσσόρευση υπερκερδών. Από αυτή τη συσσόρευση υπερκερδών και από το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους που δεν μειώνει ο Μητσοτάκης έχουμε υπερπλεονάσματα από την αφέμαξη και για να το πω πολύ χοντρά και θέλω αυτό να το παίξετε.
ό,τι έδωσαν σε επιστρεπτές επί πανδημίας και εξαγόρασαν και την ψήφο αρκετού κόσμου μέσα από αυτό, το μαζεύουν τώρα με τα καύσιμα, την ενέργεια και τα τρόφιμα πίσω στην τσέπη τους, στην τσέπη 10 οικογενειών. Η μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος γίνεται αυτό το διάστημα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και γι' αυτό επιμένει, γιατί είναι δεσμευμένος σε αυτά τα συμφέροντα. Αν φορολογήσει τα υπερκέρδη του 23, βγάζει όλη τη μείωση του ΦΠΑ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Και όσο αφορά την Κρήτη, έτσι, δουλευόμαστε ψηλό γαζί. Έτσι. Έχει ξεκινήσει ο ΒΟΑΚ. Έχει ξεκινήσει κανένας ΒΟΑΚ. Απολύτως τίποτα. Θυμάστε την μπουλντόζα πέρυσι? Θα πρέπει να έχει προχωρήσει την μπουλντόζα πριν τις περισσότερες εκλογές. Δεν είχε ξεκινήσει, υποτίθεται, ο ΒΟΑΚ στο κομμάτι Νεάπολη Άγιος Νικόλαος? Έγινε τίποτα εκεί? Έγινε, αφού δεν είχαν κάνει τους απαροτριώσεις. Τώρα λένε πως θα ξεκινήσουν. Πως θα ξεκινήσουν. Δεύτερον, εγώ ρωτάω ευθέως τον κύριο Μητσοτάκη. Όχι στη γραμμή υψηλής τάσης εκεί που σχεδιάζεται. Να βυθιστεί το καλώδιο. Είναι προοπτικά η πιο φτηνή λύση, γιατί έχει μηδενικό κόσμο συντήρησης και θα ξεπεράσει άμεσα και τις όποιες δικαστικές προσφυγές θα γίνουν, είτε με τη μία όδες είτε με την άλλη. Δεύτερο, η γραμμή περνάει από εκεί για να κουμπώσουν οι ανεμογεννητές που θέλουν να βάλουν στα σφαγιά και αλλού. Δεν θα μπουν οι ανεμογεννητές, διότι θα καταστρέψουν το μεταπολιτευτικό μοντέλο ανάπτυξης του τόπου. Τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε κτηνοτροφία, γεωργία, τουρισμό, μελισσοκομεία, οι οποίες θα καταστραφούν από την τοποθέτηση αυτών των ανεμογεννητριών εκεί πάνω σε αυτούς τους τόπους. Και από τους δρόμους που θα ανοιχτούν και από την καταστροφή των κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών πεδίων και την απόθεση των τουριστών που δεν θα μπορούν να έρχονται στο Βράχο Κάστελο και να βλέπουν τις ανεμογεννήτριες των 180 μέτρων πάνω από το κεφάλι τους. Και ό,τι καταστροφή θα έχει υπάρξει στο φυσικό τοπίο του τόπου. Πολύ απλά τα πράγματα. Σήμερα κατάλαβε την αντίδραση που υπάρχει και άρχισε να λέει ναι, θα μιλήσουμε με τον ΑΔΜΙΕ κτλ. Με ποιον ΑΔΜΙΕ? Αυτού του αχαρακτήριστου Μανουσάκη που τον διόρισε τότε ο Σταθάκης και καλά σαν τεχνοκράτη προσκύνησε και έγλειψε το Μητσοτακέικο και παρέμεινε στη θέση του σαν διοικητής του ΑΔΜΙΕ και ο οποίος τόλμησε να πει ο αχαρακτήριστος ότι με τη βοήθεια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα εγκαταστήσει, θα βάλει τη γραμμή υψηλής τάσης και βέβαια προοπτικά θα βάλει τη γραμμή υψηλής τάσης. Για έλα να δούμε με τη βοήθεια του Προστασίας του Πολίτη, εφόσον το πάνε έτσι, για έλα να το δούμε με ποια βοήθεια θα χρειαστεί και ο ίδιος, σαν δεν ντρέπεται να πει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και την ομόθυμη αντίδραση που υπάρχει την κατάλαβε και ο Μητσοτάκης σήμερα και είπε θα βρούμε τον ΑΔΜΙΕ. Όπως και το ίδιο και με το Λόθο Καστέλη, έτσι. Που άρχισε να λέει με το Πολυτεχνείο και Μουσουτού. Καθαρά και εξάστρα. Όχι ξενοδοχείο στο Λόφο Καστέλη. Να αποδοθεί στην κοινωνία. Τέλος.